Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λίγο πριν περάσουμε να ακούσουμε τα κάλαντα από τους μικρούς μας φίλους, θα ακούσουμε τις ευχές από τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μανώλη Τσέπελη, ο οποίος είναι κοντά μας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε δήμαρχε. Καλημέρα σας σε εσάς, όλους τους συνδημότες μας, όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά που ακούει το δημοτικό ραδιόφωνο. Θέλω ειλικρινά από την ψυχή μου να ευχηθώ σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε, ό,τι τραβάμε τον τελευταίο καιρό με αυτή την πανδημία που μας άλλαξε όλους τη ζωή, είναι τραβάμε αυτό το Γολγοθά, γιατί πραγματικά στόχος όλων μας, των επιστημόνων, των ανάλογων αρμόδιων υπουργείων, εμάς όλους τους ανθρώπους του κοινού αυτοδιοίκησης, είναι ο στόχος να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε, αν θέλετε, όσο μπορούμε περισσότερο, τις απώλειες τις ανθρώπινες, που είναι όσο πιο σημαντικό στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα θέλω να πω αυτές τις μέρες ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνέπεια που δείχνουν στα μέτρα πρόληψης οι συνδημότες μας, που πραγματικά, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπεριτροπής ημερομηνιακά υπάρχει επιβαρημένο φορτίο, πράγματι είμαστε πειθαρχημένοι και έχουμε λίγες απώλειες. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διαφυλάξουμε μέχρι το τέλος αυτών των μέτρων, και έτσι να βγούμε, να πω όσο μπορούμε πιο αλόβητοι από αυτή την ιστορία της πανδημίας, και να μπούμε σε μια κανονικότητα του 21, που πραγματικά να ηρεμήσουμε όλοι ό,τι αφορά την επαγγελματική μας αδειοδρομία, την οικογενειακή μας γαλήνη και των ανθρώπων μας, να μην φοβόμαστε αυτή την πανδημία, και ιδιαίτερα να βγουν και τα παιδιά μας σε μια κανονικότητα στην εκπαίδευση, γιατί πραγματικά αυτές οι απώλειες ημερομηνικές για τα παιδιά μας τα δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, και ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι να πάνε στα πανεπιστήμια για τις εξετάσεις τους ή οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες που έχουν μπροστά τους. Όμως θα τα καταφέρουμε. Να είναι σίγουροι ότι αυτή η κοινωνία δεν είναι μόνη. Εκεί που έχουμε αρμοδιότητες ανάλογες και ευθύνη, ο Δήμος θα είναι κοντά τους και 24 ώρες. Μέχρι που να περάσει η πανδημία, είτε και μετά από αυτή την πανδημία, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να πετύσουμε και να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση ό,τι είναι περισσότερο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το επιχειρήν, που πραγματικά ειδικά η μικρομεσαία τάξη και η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά, οι άνθρωποι αυτοί των επιχειρηματιών έχουν περάσει ό,τι πιο δύσκολο στη ζωή τους χωρίς να φταίνε. Αυτό είναι το χειρότερο. Το να δημιουργείς μια επαγγελματική σταδρομία με κόπο, με αγωνία, είτε την έκανες μόνος από τους γονείς σου και τη συνεχίζεις, και να βρεθείς σε ένα οικονομικό αδιέξοδο λόγω αυτής της πανδημίας, και μετά από μια κρίση η οποία και αυτή άφησε άσχημα αποτελέσματα στη ζωή μας, πραγματικά νομίζω ότι δεν περάσαμε δυσκολέτερα χρόνια ο λαός της Ελλάδος οικονομικά, εκτός από αυτή τη δεκαετία, οκταετία, τα τελευταία χρόνια. Όμως είμαστε Έλληνες. Θα τα καταφέρουμε, θα τα γυρίσουμε, και νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι σταθμός ελπίδας, δημιουργίας, αγάπης, ενότητας, φιλίας, και το πιο σημαντικό θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, ας μην χάσουμε αυτό το ταβεραμέντο. Πρέπει να ξανατελειώσουμε την ιστορία, να ξαναβγαίνουμε στα μαγαζάκια μας, να βγαίνουμε στις γειτονιές μας, να έχουμε το χαμόγελό μας, είμαστε Έλληνες, να πίνουμε τα τσιπουράκια μας, τα οζάκια μας, να μην χάσουμε το χαμόγελό μας και τα όνειρά μας. Αυτό το πιστεύω, και είμαι από τους ανθρώπους που ο ίδιος μου μετά το τέλος της πανδημίας θα είμαι σε κάθε γειτονιά, με κάθε συνδημότη μου, και δεν φοβάμαι. Αρκεί να περάσει αυτή η περίοδος και θα τα καταφέρουμε. Να είναι σίγουροι. Ξέρω ότι είναι δύσκολα. Δεν θα είναι τόσο απλά. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Πολλές οι ανατροπές της χρονιάς που αφήνουμε πίσω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πάρα πολλές, πολύ μεγάλες ανατροπές. Είναι φαινόμενο, και γι' αυτό με βλέπετε ότι είπα δύο πράγματα που δεν συνήθω να λέω παραπάνω, αλλά γιατί έχουμε έναν κόσμο συνειδητοποιημένο, έναν κόσμο υπεύθυνο, και ο χρόνος έχει δείξει πόσο σεβόμαστε την ατομική ευθύνη και τους συνανθρώπους μας. Αυτό για το δικό μου κομμάτι ευθύνης του Δήμου μας είμαι υπερήφανος.
και θεωρώ ότι και κάθε άλλος δήμαρχος που έχει μια κοινωνία, ιδιαίτερα η νεολαία μας. Τους αγαπώ και τους ευχαριστώ όλους. Να βλέπω τα ίδια τα παιδιά να είναι 2, 3, 4 το πολύ και να λένε στους δρόμους δήμαρχε τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε σπίτι χωρίς να μεταφέρουμε κανένα πρόβλημα. Είναι μεγάλη υπόθεση να βλέπουμε τέτοιες ηλικίες παιδιά να έχουν τόσο ευθύνη και συνέπεια για το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό και κοίτα, δεν αγοράζεται και δεν πουλιάται με τίποτα. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι και όλοι οι δήμαρχοι που περάσαν και όλοι οι αντιπεριφερειακοί περιφερειάρχες δεν μπορούν να καταλάβουμε πόσο υπέροχο και υπεύθυνο κόσμο εκπροσωπούμε σε αυτό τον υπέροχο νομό που λέγεται Ξάνθη. Εγώ επειδή συνεργάζομαι και έχω και με άλλους δήμους συνεργασία, το έλεγα ως πρόεδρος πολιτισμού με τον εθνοσμό, το έλεγα σαν αντιδήμαρχος, το λέω και τώρα που είμαι δήμαρχος. Ναι, αξίζουμε να τρέχουμε, αξίζουν να είμαστε 40 ώρες στο πόδι για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που εκπροσωπούμε. Και να ξέρετε ότι δεν μετανιώνω τίποτα από αυτά που λέω, γιατί πιστεύω ότι μαζί τους θα ονειρευτούμε και ας λένε οτιδήποτε, ό,τι θέλουν οποιοδήποτε άλλοι, μαζί τους θα έχουμε όνειρα και μαζί θα υλοποιήσουμε αυτή την πόλη να τη φέρουμε εκεί που αξίζει, γιατί αυτό αξίζει στην κοινωνία. Δήμαρχε, σήμερα είναι η μέρα των ευχών. Κρατάμε αυτή τη σιγουριά με την οποία μας μιλήσατε ότι θα τα καταφέρουμε να καλύψουμε όλο αυτό το έδαφος που αφήσαμε πίσω από τις μεγάλες ανατροπές της χρονιάς που αποχαιρετούμε σήμερα και το συντομότερο δυνατό, όταν οι συνθήκες βέβαια το επιτρέψουν, θα επιστρέψουμε κι εμείς με τη σειρά μας σε όλα εκείνα που αγαπάμε και όλα εκείνα που μας κάνουν υπερήφανο στην πόλη αυτή. Προφανώς, και θέλω να πω και σήμερα να τελειώσω για να μην κουράσω, ότι θα κάνουμε και τα πυροτεχνήματα, μπορούμε από τα μπαλκόνια να τα παρακολουθήσουμε. Από τα μπαλκόνια μας λοιπόν. Έτσι από τα μπαλκόνια δεν θα έχουμε, δεν απογορεύεται να μαζευτούμε στην πλατεία, αλλά τα παιδάκια μας εμείς να βγούμε στα μπαλκόνια και να απολαύσουμε αυτά τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, τα οποία τα κάνουμε ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Έτσι, σε απόσταση θα είμαστε λοιπόν, σε απόσταση, αλλά όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν κανείς να κατεβεί στο κέντρο της πλατείας. Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε φέτος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Το χρόνο, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε ό,τι ετοιμάσαμε και φέτος και δεν τα εφαρμόσαμε, θα τα κάνουμε το χρόνο όλοι μαζί. Θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί, από τα μπαλκόνια. Έτσι επιτάσσουν οι συνθήκες, επιβάλλουν οι συνθήκες αυτή τη φορά. Αλλά θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά όλοι. Καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τον ευχαριστούμε θερμότατα τον Μανώλη τον Τσέπελη. Με την αλλαγή λοιπόν του χρόνου, σήμερα το βράδυ βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Έτσι θα συναντηθούμε και θα ανταλλάξουμε ευχές αυτή την πρωτοχρονιά. Και θα φωτίσει ο ουρανός της Ξάνθης από τα πυροτεχνήματα τα βραδινά για να αποχαιρετήσουμε ένα 2020 που και μας πίκρανε και μας απογοήτευσε. Φίλες και φίλοι, θα ευχαριστήσω θερμότατα σε αυτό το σημείο τον τηλέμαχο των Αρναούτογλου, ο οποίος επιμελήθηκε και θα ακούσουμε αμέσως τώρα όλη αυτή την υπέροχη δουλειά που μας έστειλαν μαθητές, παιδιά της Ξάνθης, που σε συνεργασία κάποια παιδιά με τους δασκάλους τους, κάποια άλλα μεμονωμένα, φρόντισαν το παραδοσιακό έθιμο των καλάντων και αυτή την παραμονή της πρωτοχρονιάς να τηρηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτές τις όμορφες φωνούλες θα τις ακούσουμε και τις ακούμε αμέσως τώρα με τη βοήθεια του Χρήστο του Τζανίδη.